Συμματοσπέδησης και ιδιαίτερο συντελεστικής που αναπτύσσεται ανάμεσα σε τύπανο σε αγώνες ή ανάμεσα σε δίσκους και ρακέτα. Να το εξηγήσουμε λίγο περαιτέρω. Βλέπουμε εδώ μια δισκόπλακα και ένα σετ τακάκια. Τι παρατηρείτε εδώ σε τακάκια, είναι μία επιφάνεια, περισσότερες. Περισσότερες, δεν είναι. Δύο επιφάνειες, πολύ σωστά. Αυτή εδώ η επιφάνεια, παιδιά, ονομάζεται επιφάνεια τριβής. Και είναι η επιφάνεια αυτή που στην ουσία έρχεται σε επαφή με τη δισκόπλακα, όταν εμείς πατάμε το φρένο. Αυτή η επιφάνεια αποτελείται από σκλήτη, από ανθεκτικά μέταλλα, τα οποία αντέχουν σε μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί αναπτύσσεται μεγάλη τριβή, επομένως αυξάνεται και η θερμοκρασία. Όμως, καλό θα ήταν αυτά να μην τα πιάνουμε με γυμνά χέρια, γιατί περιέχουν και αμίαντο, που όπως γνωρίζετε είναι καρκινογόνο. Ας δούμε λοιπόν και τα ταμπούρα. Βλέπουμε εδώ ένα ταμπούρο και σε αγώνες. Γιατί λέμε ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση αυτά. Να σας πω ότι οι σιαγόνες τοποθετούνται μέσα στο ταμπούρο. Επομένως, όταν πατήσουμε το φρένο, τι θα γίνει. Πες μου, Μάστε. Θα ανοίξουν προς τα έξω. Πολύ σωστά. Οι σιαγόνες έχουν αυτό εδώ το σχήμα. Και τοποθετούνται μέσα στο ταμπούρο. Πατώντας εμείς το φρένο, τείνουν να ακουμπήσουν στην επιφάνεια του ταμπούρου. Το οποίο είναι σταθερό πάνω στον τροχό. Επομένως, δημιουργείται εδώ μια τριβή. Βλέπουμε και στις αγώνες ότι υπάρχει εδώ επιφάνεια τριβής. Είναι και εδώ το ίδιο μέταλλο, χρησιμοποιείται και στα τακάκια. Και είναι συμπολιμένο επάνω στην άλλη επιφάνεια με ειδικούς τρόπους συγκόλησης, ώστε να μην αποφεύγουμε το να ξεκολλήσει από πάνω. Ο δεύτερος όμως παράγοντας, μιλήσαμε για τον πρώτο. Ο δεύτερος τι μπορεί να είναι. Ποιο είναι αυτό το μέρος του αυτοκινήτου που έρχεται σε επαφή με το οδόστρωμα. Τα ελαστικά. Το ελαστικό, πολύ σωστά. Είχαμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα ότι το οδόστρωμα τι πρέπει να έχει για να επιτύχουμε ένα σωστό φρενάρισμα. Πολύ ωραία. Ο δεύτερος λοιπόν παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του ABS είναι η κατάσταση των ελαστικών και του οδοστρώματος. Θα σας δείξω εδώ πέρα ένα ελαστικό το οποίο είναι και ένα με πολύ καλή ποιότητα και το ίδιο και το οδόστρωμα. Επομένως, κατά το φρενάρισμα αναπτύσσεται ένας πολύ καλός συντελεστής τριβής.